peel off the track suits, stand in front of them, and receive the challenge of the haka. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του Web Sports TV. Είναι η εκπομπή Rugby Show, είναι η δεύτερη κατά σειρά εκπομπή μας, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το άθλημα του rugby, που καταλαβαίνετε από τον τίτλο. Ξεκινάμε σήμερα βλέποντας, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, το περίφημο Haka. Το Haka είναι νεοζηλανδέζικο, ας πούμε, έθιμο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καλόξυλος, γεια σου Γιώργο. Θα μας βοηθήσεις για άλλη μια φορά να αναλύσουμε το άθλημα του rugby, τους κανόνες και τις διαδικασίες του. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το Haka. Αυτό που λέμε τώρα καταρχήν είναι από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2011 που έγινε στη Νέα Ζηλανδία. Με τα μαύρα είναι η Νέα Ζηλανδία και μετά στην Γαλλία. Αυτό που κάνουν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας ονομάζεται Haka. Είναι πολεμικός χορός και τον κάνανε πριν από κάθε μάχη. Τον σωματώθηκε αυτό στο rugby και μετέπειτα μετατέθηκε σε όλα τα πείγματα στο Νέα Ζηλανδία, δηλαδή στον μπάσκετ. Βέβαια το πιο εντυπωσιακό Haka είναι όντως το rugby. Ναι, ναι. Το συστήνει ειδικά αυτό που βλέπουμε τώρα. Θέλουμε και την αντίδραση των Γάλλων, γιατί δέχονται την πρώτη από τους Νέα Ζηλανδίες. Είναι χαρακτηριστικό. Η Νέα Ζηλανδία, να πούμε ότι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα. Πήρε και το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο στο Λονδίνο. Θα πάρει και το 11 εκεί. Και το 11. Είναι δύο συνεχόμενες χρονιές, δηλαδή. Δύο συνεχόμενα τουρνουά είναι παγκόσμιο πρωταθλήτρια. Και όντως είναι εντυπωσιακό το Haka των Ragbears. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι, όπως είπαμε και πριν, είναι η δεύτερη εκπομπή κατά σειρά για το rugby, αφιερωμένη στο άθλημα του rugby. Στην πρώτη εκπομπή, για όσους την είδατε, όσοι δεν την είδατε, να σπεύσετε, φαντάζομαι, να τη δείτε. Θα ασχοληθήκαμε στην πρώτη εκπομπή λοιπόν με γενικές έννοιες του rugby, το τι είναι το rugby, ποια είναι η ιστορία του rugby, πώς ιδρύθηκε, οι ομοσπονδίες, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ποια είναι η ιστορία του στην Ελλάδα. Σε αυτήν την εκπομπή θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τα γήπεδα στα οποία παίζεται το rugby. Γιατί, όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, το rugby, επειδή παίζεται σε γήπεδα ποδοσφαίρου, δίνει όλες αυτές τις συγκινήσεις που δίνει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όλο αυτό το feeling του γηπέδου, που είναι και ο βασιλιάς των γηπέδων στην ουσία. Να πούμε λίγο τις προδιαγραφές ενός γηπέδου rugby. Βέβαια. Το rugby βασικά παίζεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως προείπες, με γρασίδι. Οι αποστάσεις του γηπέδου είναι 100 μέτρα μήκος, 70 μέτρα πλάτος. Και από εκεί και ύστερα, δηλαδή μιλάμε για τον καθαρό χώρο παίξηματος που είναι από δοκάρι στο δοκάρι 170. Από εκεί και ύστερα, πίσω από τα δοκάρια, υπάρχουν οι γραμμές του σκοραρίσματος που είναι από 10 έως 22 μέτρα maximum. Το try zone. Try zone ή try box. Try box. Ή το in goal area, ανάλογος. Ναι. Έχει πολλές ορολογίες, αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε χρησιμοποιούμε δηλαδή στην ουσία τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ακριβώς. Και εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν καθεαυτού. Αμυγός γήπεδα. Αμυγός γήπεδα από rugby. Στα γήπεδα ποδοσφαίρου, μερικές ώρες πριν, φτιάχνουν τις γραμμές με υδατοδιαλυτό χρώμα, αυτά μπορούν να σβήνονται και μετά, και βάζουν και τα δοκάρια. Είπα για γραμμές και. Είδαμε ένα γράφημα. Ναι, είδαμε πώς είναι το γήπεδο. Θα εξηγήσουμε αναλυτικά ακριβώς τι συμβαίνει, ποιες είναι οι γραμμές και τι ακριβώς. Βεβαίως. Πώς χρησιμοποιούνται οι γραμμές, ναι, που είδαν οι θεατές. Να πούμε βασικά πού παίζεται το rugby. Το rugby παίζεται καταρχήν σε γρασίδι. Εκτό από γρασίδι μπορεί να παιχτεί σε γήπεδο 5x5. Πώς είναι η μοκέτα, δηλαδή το γήπεδο 5x5. Πλαστικό, ας πούμε. Αλλά στις διαστάσεις όμως που αναφέραμε, 100x70 ή ναι. Όσο πιο κοντά μπορούμε στις γραμμές αυτές. Σε γρασίδι, σε τεχνητό γρασίδι, δηλαδή σε μοκέτα, μπορεί να είναι σε χώμα, αρκεί να έχει βρεχτεί, να είναι δηλαδή σε τυπουλά πυλός. Να μην είναι επικίνδυνο, ας πούμε, για τους παίκτες. Βεβαίως. Στην παραλία, στην άμμο, στην rugby. Και μπορεί να είναι και σε χιόνι ακόμα να παιχτεί, αρκεί να μην έχει παγώσει για την ασφάλεια των αθλητών. Θα επαναλάβουμε σε αυτήν την εκπομπή κάτι που είπαμε και στην πρώτη, ότι πολλές φορές θα μας ακούσετε και τους δύο να κάνουμε αντιστοιχίες με το ποδόσφαιρο. Αυτό θα γίνεται, όπως είπαμε, επειδή το ποδόσφαιρο είναι το πλέον γνωστό άθλημα στην Ελλάδα, για να μπορεί και ο κόσμος
να μπαίνει στη διαδικασία να καταλαβαίνει ομοιότητες, αλλά φυσικά και διαφορές του αθλήματος του ράγκμπι με το ποδόσφαιρο. Και να είναι πιο εύκολο να καταλάβει γιατί μιλάμε. Mm-hmm. Ωραία. Οι γραμμές τώρα του γηπέδου διαφέρουν από τις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού. Άλλες είναι μονοκόμματες, άλλες είναι διακυγωμένες, άλλες είναι παράλληλες, άλλες είναι κάθετες. Ναι, ναι, ναι. Όσο περνάνε οι εκπομπές, θα μιλάμε πιο συγκεκριμένα για το τι κάνει κάθε γραμμή. Απλά τώρα να τις αναφέρουμε. Σαν μια γενική άποψη. Ναι, υπάρχουν γραμμές που είναι κάθετες και είναι μονοκόμματες, ξέρω εγώ, κάθετες, η οποία είναι η τελική γραμμή, που είναι το τέλος μετά το try box. Είναι η γραμμή του in-goal, μέσα στην in-goal area, το try zone, που είναι και τα δοκάρια. Είναι η γραμμή των 22 μέτρων, που σημαίνει 22 μέτρα από την τελική, από τη γραμμή, από τη γραμμή του δοκαριού. Μπράβο, του δοκαριού. Και η κεντρική γραμμή του γηπέδου, που είναι μέσα του γηπέδου. Αντίστοιχα, υπάρχουν και οι μονοκόμματες από την άλλη μεριά. Εκτός λοιπόν από αυτές. Και υπάρχουν και διακυγωμένες. Βεβαίως, έχουμε και διακυγωμένες, οι οποίες είναι διακυγωμένες που βρίσκονται στα 10 μέτρα, δηλαδή από την κεντρική γραμμή του γηπέδου, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν και διακυγωμένες γραμμές των 10 μέτρων. Υπάρχουν μπροστά από τα δοκάρια, στα 5 μέτρα, πάλι διακυγωμένες γραμμές. Αυτές είναι συνήθως οι διακυγωμένες γραμμές που υπάρχουν σαν κάθετες. Οριζόντιες διακυκωμένες είναι 5 μέτρα και 15 μέτρα από την πλάγια γραμμή. Που η πλάγια γραμμή είναι μονοκόμματη, που είναι το τέλος δηλαδή του γηπέδου, και μέσα εκεί στα 5 με 15 είναι που εκτελούνται το πλάγιο. Θα πούμε αργότερα θα πούμε τι είναι το καθένα από αυτά. Τα πλάγια και το line out. Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε λοιπόν άλλη μια διαφορά με το ποδόσφαιρο που είναι τα δοκάρια. Βεβαίως. Τα δοκάρια έχουν πλάτος 5,6 μέτρα. Από εκεί, από το γρασίδι μέχρι την πρώτη, την οριζόντια από την μπάρα, είναι 3 μέτρα ύψος και από εκεί και πάνω έχεις minimum 3,4 μέτρα. Όσο πιο ψηλά θες, μπορεί να πας. Δεν σε περιορίζει το ύψος. Ναι, ναι, ναι. Το minimum όμως είναι 3,4 μέτρα. Στην ουσία έτσι κι αλλιώς το σκοράρισμα είναι ιδεατά στο άπειρο. Βέβαια. Από τα δύο δοκάρια. Και να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι για να σκοράρει κάποιος με κλωτσιά, με λάχτισμα, πρέπει η μπάλα να περάσει πάνω από το οριζόντιο και ανάμεσα στις δύο κάθετες, στα δύο κάθετα δοκάρια. Και σε όποιο ύψος μπορέσει, αν είναι περάσει, ικανός. Ναι, αν περάσει από εκεί πέρα, είναι σκοράρι. Σαφώς. Ωραία. Να δούμε λοιπόν και τι συμβαίνει με την μπάλα. Γιατί η μπάλα είναι διαφορετική φυσικά στο ράγκμπι. Είναι, φαντάζομαι, τη γνωρίζουν οι περισσότεροι τουλάχιστον την μπάλα. Μπορούν να δουν και είναι, έχουμε και εδώ μερικές. Μην μπερδευτείτε με την μπάλα αυτή που είναι εδώ στο κέντρο. Γιατί αυτή η μπάλα είναι, όπως λέει και η ίδια, φάνμπολ. Είναι τεράστια, είναι για διακόσμηση. Οι μπάλες επισωστές είναι αυτές που βρίσκουμε δεξιά και αριστερά μας. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αναλόγως ποιος παίζει, είναι και ανάλογη μπάλα. Δηλαδή, άλλη είναι η μπάλα που παίζουν οι άντρες, άλλη είναι η μπάλα που παίζουν. Έχει διαφορετικά νούμερα όπως και στο ποδόσφαιρο. Είναι 3, 4, 5. Ακριβώς 3, 4, 5. Παιδική, γυναικεία και αντρική. Και επίσης διαφέρει και αναλόγως στις συνθήκες στις οποίες παίζουμε. Υπάρχουν μπάλες οι οποίες έχουν πιο άγρια επιφάνεια για να μπορεί, ξέρω εγώ, σε βροχερό γήπεδο να μην γλιστράει. Υπάρχουν μπάλες οι οποίες έχουν πορτοκαλί χρώμα όταν παίζουμε σε χιόνι. Σε χιόνι. Σε συνθήκες, ναι. Ή αν είναι σε γρασίδι να είναι άσπρη μπάλα για να είναι ευδιάγρυπτη, ξέρω εγώ, τη νύχτα. Αναλόγως λοιπόν το τι θέλουμε, πού θέλουμε να παίξουμε, έχουμε και την ανάλογη μπάλα. Σε συνθήκες καιρικές και τα λοιπά, έχουμε και την ανάλογη μπάλα. Σωστά. Ωραία. Να δούμε λοιπόν σιγά σιγά και τους αριθμούς των παικτών σε κάθε είδος ράγκμπι. Βεβαίως. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα τα αναλύσουμε σήμερα, θα μπούμε πιο αναλυτικά σήμερα. Υπάρχει το 15 ή αλλιώς το 15. Στην ουσία είναι 15 παίκτες από κάθε ομάδα, οι οποίοι χωρίζονται σε αμυντικούς και επιθετικούς. Forwards και backs. Δηλαδή. Forwards και backs στα αγγλικά. Οι forwards, οι επιθετικοί, είναι από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 8, οι backs από το νούμερο 9 μέχρι το νούμερο 15. Στο 7 έχει 3 επιθετικούς, από το 1 έως 3, και αντίστοιχα 4 backs. Αλλά στην ουσία όμως το 7 όλοι παίζουν όλες τις θέσεις. Ναι, το 7 είναι πιο. Ναι, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι αμυγός, μόνο στο scrum είναι που χρησιμοποιείς τους επιθετικούς σου. Ναι, ναι. Αλλά όλοι οι παίχτες παίζουν παντού. Ναι, αυτό ακριβώς όπως το λέω. Δηλαδή στην ουσία για συγκεκριμένα πράγματα υπάρχει ορολογία και η πρακτικά τέλος πάντων και είναι forwards και backs. Γιατί γενικά στο 7 έχουν στην αρμοδιότητά τους όλο το γήπεδο και οι 7. Και τέλος να πούμε ότι το 10 που είναι το δεκάρι. Έχεις 5 επιθετικούς, 5 αμυντικούς, από το 1 έως 5 και από το 6 έως το 10. Βλέπουμε λοιπόν και στο γράφημα που είχαμε φέρει. Θα δούμε ένα γράφημα και το 15, που είναι και το βασικό άθλημα του τύπος του ράγκμπι. Ακριβώς, βλέπουμε πώς παρατάσσονται οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, ανάμεσα είτε δύο ομάδες είτε η μία ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς χωρίζονται σε forwards και backs. Βέβαια,
Τώρα φαντάζομαι και ο κόσμος καταλαβαίνει λίγα από αυτά που λέμε. Με την έννοια ότι εντάξει, εμείς θα κάνουμε μια απλή αναφορά και όπως έχουμε πει, όσο περνάμε σε επόμενες εκπομπές, θα εμβαθύνουμε ακριβώς στην λογική. Δηλαδή, τώρα, παράδειγμα, θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη να πούμε ακριβώς τις θέσεις και τα καθήκοντα του κάθε παίκτη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ είναι η φωτογραφία είναι από την εθνική της Νοτιού Αφρικής. Εδώ είναι μια γυναικεία ομάδα που έχουμε φέρει. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που είναι ο ρουχισμός. Όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, δεν έχει καμία σχέση το rugby με το American football, έτσι. Δεν έχουμε πανοπλίες, κράνη και όλα αυτά. Το rugby παίζεται πολύ απλά. Μας πεις λίγο, Γιώργο. Βεβαίως. Ο κάθε αθλητής ο οποίος μετέχει σε αγώνα rugby φοράει τη φανέλα της ομάδας του, φοράει σοτσάκι, κάλτσες, παπούτσια και δεν είναι κάτι υποχρεωτικό μόνο. Είναι η μασέλα. Για θέματα ασφαλείας, θα εξηγήσουμε μετά τι είναι η μασέλα και πού χρησιμεύει. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποια προστατευτικά, τα οποία είναι στην ουσία κάποια μαξιλαράκια μέσα σε ελαστικές μπλούζες ή σε επικαλαμίδες. Και όταν λέμε επικαλαμίδες, ας μην φανταστούμε το ποδοσφαίρο που είναι κοκάλινες. Ναι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία υπάρχουν κάποια στάνταρ ότι τηρεί τις προδιαγραφές για να μπορεί να φορεθεί στο ράγκμπι. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, οτιδήποτε μπορείς να το λυγίσεις ή να το δέσεις κόμπο, μπορεί να το φορέσεις από κάτω από την μπλούζα σου. Η λογική είναι να φοράς κάτι να μην όμως προκαλέσεις ατύχημα στον. Να μην τραυματίσεις αντίπαλο. Και τα παπούτσια είναι παπούτσια. Τα παπούτσια που χρησιμοποιούν είναι παπούτσια. Αντίστοιχα του εδάφους. Τη επιφάνεια η οποία παίζει. Δηλαδή, αν παίζουμε σε γρασίδι το οποίο είναι ακούρευτο, είναι παχύ, λογικό είναι θα φορέσουμε παπούτσια με σιδερένιες τάπες μακριές. Αν τυχόν παίζουμε σε γρασίδι το οποίο είναι πολύ κοντοκουρεμένο, θα μπορούμε να βάλουμε τις πλαστικές μας τάπες και να προσαρμοστούμε ανάλογα στο. Αυτό νομίζω είναι και σε πλήρη αντιστοιχεία με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ανάλογα με τις συνθήκες και το έδαφος, χρησιμοποιείς τα αντίστοιχα παπούτσια. Βέβαια. Έτσι είναι και στο ράδι. Ακριβώς. Έχουμε φέρει κάποιες φωτογραφίες από υλικό τα οποία είναι τα φοράμε από μέσα από την μπλούζα μας. Αυτό λέγεται rugby pads. Pads είναι το προστατευτικό, έχει μαξιλαράκια στους ώμους, στα μπράτσα. Δεν σε προστατεύει από το χτύπημα, αλλά σε προστατεύει από την γρατζουνιά που μπορεί να σου προκαλέσει αν βρίσκεται σε αγκώνα ή σε κάποιο παπούτσι. Ωραία. Επίσης, ένα άλλο αξεσουάρ στο rugby που φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αρκετοί παίκτες το φοράνε, είναι τα καπέλα. Τα καπέλα. Κάτι αντίστοιχο ας πούμε, με αυτό που φοράει ο Λέτο τώρα, ας πούμε, ή που φοράει ο Τσέχ όταν είχε τραυματιστεί το κεφάλι. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα υφασμάτινο καπέλο, στην ουσία, που έχει κάποια μαξιλαράκια. Και από κάτω δένεται με ένα ημάντα, ο οποίος περιέχει βέλκρο, δηλαδή το scratch. Το φοράνε συγκεκριμένοι παίχτες για το scrum, το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι το scrum, για να τους προστατεύει από τη φθορά και την τρύπη στα αυτιά τους. Ναι, βλέπουμε και εικόνες από κάποια καπέλα. Και όπως επαναλαμβάνω, δεν είναι υποχρεωτικό. Έτσι, τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι μόνο η μπλούζα, το τζάκι και κάτι παπούτσια. Ναι. Όλα τα άλλα είναι προαιρετικά. Η μασέλα είναι υποχρεωτική. Όλα τα άλλα είναι προαιρετικά. Και φυσικά είναι πράγματα τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα χτυπήσουν, δεν θα προκαλέσουν ατύχημα άλλου παίκτη. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να πω, θα το πούμε και αργότερα για τα παπούτσια, ότι πάντα τα ελέγχουμε τα παπούτσια και θα εξηγήσουμε. Μόλις φτάσουμε στα παπούτσια θα εξηγήσουμε λοιπόν. Ναι, βέβαια. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που είναι το μασέλα. Η μασέλα. Να πούμε λίγο τα υλικά. Μασέλα, ας μην φανταστούμε τις μασέλες τις οποίες χρησιμοποιούν στην πυγμαχία, οι οποίες είναι τυπλές. Είναι μονή, όπως δείχνουμε και στην εικόνα που έχουμε. Πιάνει στην πάνω γνάθο και η μασέλα τη χρησιμοποιούν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι καθαρά για προστασία των δοντιών μας. Αλλά ο δεύτερος λόγος, τον οποίο δεν τον ξέρουμε, είναι για να μας προστατεύει από τη διάσηση. Δηλαδή, ένα χτύπημα στην κάτω γνάθο να μην μεταφερθεί στον εγκέφαλο, να χτυπήσει δηλαδή ο εγκέφαλος πάνω στο κρανίο και να πάθουμε τη διάσηση, γιατί αυτό είναι η διάσηση. Λειτουργεί σαν αμορτισέρ ανάμεσα στην κάτω γνάθο και στα δόντια, ώστε να αποσβέσει το χτύπημα. Ωραία. Και βλέπετε κι εσείς παραδείγματα μασελών. Τα υλικά από τα οποία. Μπορεί να είναι σιλικόνι, μπορεί να είναι σιλικόνι. Συνήθως
σε μαγαζιά τα οποία έχουν αθλητικά ήδη έχουν μασέλες, οπότε μπορούμε να τις προσαρμόσουμε. Και φαντάζομαι ότι καλό είναι να προσαρμόζεται, να φτιάχνονται μάλλον για τον κάθε αθλητή ειδικά. Έτσι. Βεβαίως. Για να μπορεί να προσαρμόζεται. Δεν μπορεί να βάλει. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ροδιές. Ναι, σαφέστατα. Ωραία. Υπάρχουν άλλες οι οποίες τη φτιάχνουν από τον δόντιατρο. Αναλόγως δηλαδή, το θέμα είναι να προστατεύεις τα δόντια σου. Τα δόντια σου. Και το κεφάλι σου. Να πούμε λοιπόν αυτό που πες πριν για τα παπούτσια. Για τα παπούτσια. Προτού μπούμε στον αγωνιστικό χώρο, συνήθως περπατάμε σε τσιμέντο ή σε εξέδρες, οπότε οι τάπες αρχίζουν σιγά σιγά και φθύρονται. Πρέπει να προσέχουμε αυτό, γιατί οι σιδερένιες τάπες που φθύρονται μπορεί να είναι επικίνδυνες για τραυματισμό αντιπάλου. Αυτό που γίνεται πριν από κάθε αγώνα είναι ότι ο διαιτητής μαζί με τους επόπτες μπαίνουν στα αποδυτήρια και ελέγχουν τις τάπες των παιχτών για να δουν αν υπάρχει φθορά. Οπότε τους ζητάνε να αλλάξουν τα παπούτσια τους ή να αλλάξουν τις συγκεκριμένες τάπες. Ναι, αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όντως το άθλημα του ράγκμπι πέρα της επαφής, επειδή είναι πολύ εύκολο να έρθει σε επαφή με τα πόδια του αντιπάλου, είναι όντως πολύ πιθανό να σου δημιουργήσει κάποιο ατύχημα χωρίς κανένα λόγο. Άρα, φαντάζομαι, σαν διαιτητές δίνεται ιδιαίτερη βάση. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Να δούμε, Γιώργο, λοιπόν, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός μιας ομάδας ράγκμπι. Τι πρέπει δηλαδή στην ουσία να κάνεις στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να βάλεις γκολ. Ναι. Να περάσεις δηλαδή την μπάλα στο τέρμα του αντιπάλου. Στο ράγκμπι κάτι αντίστοιχο είναι, έτσι. Στο ράγκμπι είναι αντίστοιχο να προχωρήσεις, να φτάσεις στο try box, δηλαδή στο κομμάτι το οποίο είναι το παραλληλόγραμμο πίσω από τα δοκάρια, από και τη γραμμή που είναι τα δοκάρια, μέχρι την τελική γραμμή και να ακουμπήσεις την μπάλα στο γρασίδι. Όταν λέμε να ακουμπήσεις, να υπάρχει πλήρη έλεγχο της μπάλας και να υπάρχει πλήρη επαφή χέρι, μπάλα, γρασίδι. Ναι, ή ναι. Αν την έχουμε αγκαλιά, να είναι η μπάλα κολλημένη στο σώμα μας όταν θα κάνουμε τη βουτιά. Να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν εννοούμε να περάσεις μόνο μέσα από το τέρμα, σε όλο το μήκος της γραμμής μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα και κάνεις τότε ένα try. Βέβαια, είναι λίγο παράδοξο το ότι ο αντικειμενικός σκοπός του ράγκμπι λέγεται try, που σημαίνει προσπάθεια στα ελληνικά. Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί η ιστορία του try είναι ότι δεν έπαιρνες πόντους. Μπράβο, όταν έκανες το try, δηλαδή όταν παίρνεις μέσα στη ζώνη αυτή, δεν κέρδιζες πόντους, απλά σου έδινε όμως τη δυνατότητα για να ρίξεις κλωτσιά ανάμεσα στα δοκάρια. Ήταν το δικαίωμα να κάνεις το conversion που λέμε τώρα και να πάρεις τους πόντους. Βέβαια αυτό άλλαξε στην πορεία του αθλήματος, αλλά παρέμεινε το όνομα. Το όνομα, ναι. Πλέον είναι παράδοξο. Ωραία. Έχουμε φέρει για κάποιες φωτογραφίες. Έχουμε φέρει φωτογραφίες και βλέπουμε, ναι, ένα παράδειγμα τράει. Στην πρώτη φωτογραφία είναι απλά ότι ακουμπάει ο αθλητής, ακουμπάει την μπάλα στο έδαφος. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ότι τσουλάει και ακουμπάει την μπάλα στο έδαφος, στο try box, με άλμα, με βουτιά ή ακόμα και με κολοτούμπα, αν θέλει, μπορεί να σκοράρει. Αρκεί να έχει πλήρη έλεγχο της μπάλας και να υπάρχει σχέση το σώμα του, το χέρι δηλαδή, του, με την μπάλα και το... Ναι, δεν μπορεί να πάει κάποιος να την πετάξει με την μπάλα. Όχι. Έτσι. Πρέπει να την ακουμπήσει με το χέρι του, με τα χέρια του. Ακριβώς. Και να στο έδαφος. Ωραία. Το try είναι ο αντικειμενικός σκοπός του rugby και είναι και περισσότεροι πόντοι. Έτσι, είναι, ναι, πέντε πόντοι, είναι πέντε πόντοι. Αλλά παίρνουμε πόντους και με άλλους τρόπους. Ναι, θα τους εξηγήσουμε σε άλλη εκπομπή πώς παίρνουμε πόντους. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ότι για να καταλάβουμε ότι έχει δοθεί try, υπάρχει ο διαιτητής ο οποίος σφυρίζει παρατεταμένα, σηκώνει το χέρι κάθετα πάνω από το κεφάλι του, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες. Η ώμη του είναι παράλληλη προς το. Είναι κάθετη, μάλλον, στο γήπεδο. Και το σφύριγμα είναι χαροπόμενο και μεγάλη διάγκη. Παρατεταμένο, ναι. Βέβαια, να πούμε ότι επειδή πολλές φορές είδαμε τώρα κάτι εικόνες, φωτογραφίες για το try, που ήταν απλά try. Πολλές φορές, ειδικά στο 15, που είναι πολλοί παίχτες, δημιουργείται ένα συνοθήλευμα παίχτων και μπορεί όντως μέσα στα κορμιά να χαθεί η ορατότητα και να μην ξέρει εύκολα ο διαιτητής αν όντως ο παίχτης που είναι από κάτω έχει ακουμπήσει με πλήρη έλεγχο την μπάλα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχει τη βοήθεια της τηλεόρασης, έτσι δεν είναι? Το βίντεο. Ζητάει ο διαιτητής, αντίστοιχα ας πούμε το μπάσκετ, ζητάει τη βοήθεια του ανθρώπου που βρίσκεται στην... Ο οποίος είναι και αυτός διαιτητής. Ο οποίος είναι διαιτητής και ελέγχει το βίντεο του αγώνα και εκεί αποφασίζει, βλέπει το βίντεο, ο τέταρτος, έτσι. Όχι, είναι... Μάλλον δεν είναι τέταρτος, είναι Television Match Official. Μπράβο. Και αποφαίνεται αν τελικά όντως ήταν try ή όχι, το λέει στο διαιτητή. Κατοχυρώνει, αν είναι ναι ή όχι. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά βέβαια και σε επόμενες εκπομπές, απλά να το αναφέρουμε έτσι σαν παράδειγμα. Ωραία. Να δούμε λίγο πώς γίνεται η ανάπτυξη του ράγκμπι. Δηλαδή, εννοώ πώς
οι ομάδες φτάνουν για να καταφέρουν τον αντικειμενικό σκοπό. Η ανάπτυξη γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με τα χέρια είτε με τα πόδια. Δηλαδή μπορεί να δώσεις πάσα σε συναθλητή σου είτε με τα χέρια είτε με τα πόδια. Αν δώσεις με τα χέρια, τότε η πάσα γίνεται παράλληλα με το επίπεδό σου και προς τα πίσω. Οπότε δεν κάνουμε πάσα σε συμπαίκτη μας ο οποίος είναι μπροστά. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι και μεγάλη διαφορά με το αμερικάνικο που πολλοί το μπερδεύουν. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Γιατί εδώ απαγορεύεται διαροπάλου η μπάλα να πάει, μπροστά. Για να καταλάβουν πώς μπορεί να απευθύνεται το παιχνίδι, η μπάλα είναι η γραμμή του offside. Δηλαδή η νοητή γραμμή η οποία περνάει μπροστά από την μπάλα και είναι κάθετη με το γήπεδο, είναι η γραμμή του offside. Οποιοσδήποτε είναι μπροστά από την μπάλα δεν μπορεί να δεχτεί πάσα. Και έτσι το ξεχωρίζουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην ουσία προσπαθεί κάθε ομάδα με παράλληλες και πίσω πάσες να αναπτυχθεί όσο δυνατόν πιο κοντά στην αντίπαλη. Για να μπορέσει να μπει μέσα στο try box. Ο άλλος τρόπος να δώσουμε πάσα είναι με το πόδι. Με το πόδι είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να ταξιδέψει η μπάλα μπροστά. Δηλαδή, κλωτσάμε την μπάλα και ένας συμπαίκτης μας ο οποίος βρίσκεται πίσω από εμάς, γιατί είπαμε ότι η μπάλα είναι τη γραμμή του offside, ή εμείς μπορούμε να κυνηγήσουμε την μπάλα για να την πιάσουμε σε κενό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Και, βέβαια, αυτό επειδή γι' αυτό και είναι και φτιαγμένη έτσι η μπάλα, έτσι. Δυσκολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορείς να κλωτήσεις πολύ εύκολα την μπάλα, γιατί η μπάλα έχει αυτό το σχήμα και χάνεται η μπάλα. Ναι. Αλλά όντως, όσο προχωράς σε επίπεδο. Έχεις μια καλύτερη επαφή να κάνεις και αυτό το πράγμα. Έτσι. Υπάρχουν ειδικοί τρόποι που μπορείς δηλαδή... την μπάλα, να πάει δεξιά, να πάει αριστερά. Είναι... Θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές που θα εμβαθύνουμε λίγο σε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε πραγματικά και στιγμιότυπα που είναι άνθρωποι οι οποίοι λες, μπορούσαν να παίξουν και ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουν τόσο καλό κοντρόλ με την μπάλα και με το πόδι στο ράγκμπι που μπορούν να κλωτσίσουν. Αλλά γενικά το kick είναι, λίγο, είναι το πιο δύσκολο νομίζω πράγμα. Δεν είναι. Να μεταφέρεις δηλαδή, την μπάλα με το πόδι. Ωραία. Να δούμε και λίγο για το try κάποια πράγματα. Έχουμε φέρει ένα βιντεάκι από τα καλύτερα try του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλλου 2015 που έγινε στο Λονδίνο. Στην Αγγλία. Ωραία. Ας δούμε το βίντεο και να σχολιάσουμε κι εμείς παράλληλα για να καταλαβαίνετε και εσείς που το βλέπετε. Εδώ λοιπόν είναι το παγκόσμιο κυπέλλο που έγινε τώρα τον Οκτώβριο. Βεβαίως και έχουν επιλεγεί από την. Από το, την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι ο αγώνας Ιαπωνίας Νότια Αφρική. Και βλέπουμε ένα ομαδικό ωραίο τράι. Εδώ βλέπουμε ότι έκανε... Ήταν η πρώτη μεγάλη ήττα που δέχτηκε η Νότια Αφρική. Είναι η πρώτη νίκη της Ιαπωνίας της Νότια Αφρική. Συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η ήττα. Και ενώ ψηφίδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019 που έγινε στην Ιαπωνία. Εδώ είδαμε ότι είναι η μπάλα μπροστά με κλωτσιά. Βλέπουμε την ταχύτητα και τη δύναμη που χρειάζεται να έχει να σταθεί το γυράκι. Γιατί δεν είναι απλά να είναι εύσωμο, πρέπει να είναι και ταχύς. Να πούμε βέβαια ότι επειδή είδαμε και αυτή τη φάση ότι όσο πιο κοντά κάνει το try στα τέρματα, τόσο πιο καλό είναι για την ομάδα. Θα εξηγήσουμε βέβαια σε άλλες αργότερα, ναι, βέβαια, πως... Επειδή από την ίδια ευθεία κάνει το conversion, δηλαδή κλωτσιά. Την κλωτσιά. Οπότε είναι προτιμότερο να είσαι κοντά στο τέρμα και όχι μακριά. Δεν ήταν ο Σαββέα από την Νέα Ζηλανδία. Νομίζω έχει δύο υποψήφια. Εδώ είναι ατομικό αλλά πολύ δυνατό σκοράρισμα. Βλέπουμε ένα kick. Πιάνει την μπάλα στον αέρα. Παίκτης ο οποίος ξεκίνησε πίσω από την μπάλα. Ναι, ναι. Θα εξηγήσουμε μετά τι γίνεται εδώ, γιατί, για ποιο λόγο πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Ναι, ναι. Πάσα και εδώ είναι ο Σαββέα. Πρώτα παίκτης αποφεύγει, δεύτερο. Αμυντικό, τρίτο αμυντικό. Σκοράρι. Αυτό επίσης που κάνει τώρα ο Σαββέα, να πούμε ότι δεν χτυπάς μπουνιές ή ανεξελεγκτά. Υπάρχει λογική υπάρχει και κανόνες πώς να αποφύγεις τους αμυντικούς. Προς Θεού δεν παίζουμε μπουνιές. Ναι, δηλαδή... Δεν μπορείς να αποφύγεις παίχτη χρησιμοποιώντας τον αγκώνα σου. Ναι. Βαλία. Πάρα πολύ ομαδικό. Ναι, αλλά ξεπρόσθετα την μπάλα. Χαλία. Αυτό νομίζω ομαδικό τράι. Ναι, ναι. Εδώ άλλαξε σχεδόν όλη η ομάδα. Βλέπουμε πως κάνουν πάσες παράλληλα και προς τα πίσω. Και με το που έρχεται ο αντίπαλος για να τον κόψει. Στο κενό χώρο. Και εδώ κάνει την τελευταία πάσα βέβαια. Και χωρά της γωνία. Στην ουσία η ανάπτυξη, όπως καταλαβαίνει κανείς, πρέπει να πηγαίνει η μπάλα
παράλληλα από τη μία πλευρά στην άλλη, αυτή είναι η λογική, για να μπορεί να, να αναπτύσσεται η ομάδα το κενό, και να δημιουργεί το κενό. Και όπου βρεθεί κενό, ο παίκτης που έχει την μπάλα να το εκμεταλλευτεί και να φύγει μπροστά. Αυτό είναι ένα γενικό, ας πούμε, έτσι, απλοϊκός κανόνας. Ωραία, νομίζω ότι στη δεύτερη εκπομπή αναλύσαμε αρκετά τον αντικειμενικό σκοπό του ράγκμπι. Φυσικά αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ με τον Γιώργο στις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε διεξοδικά τους τρόπους σκοραρίσματος και το πώς ακριβώς γίνεται η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Και πώς υποδίνει το καθένα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τη δεύτερη εκπομπή μας. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο για τη βοήθειά του, που είναι πολύτιμη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι ο Γιώργος είναι ένας διεθνής διαιτητής, ο οποίος γνωρίζει ίσως καλύτερα από όλους στην Ελλάδα τους κανονισμούς. Και έτσι νομίζω ότι η βοήθειά του είναι σίγουρα πολύτιμη. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή Rugby Show.